Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Από την Αγία Τριάδα σίγουρα οι λιγότεροι είναι αυτοί που έχουν ασχοληθεί με το Άγιο Πνεύμα και όλοι εμείς δεν ξέρουμε και πολλά γι' αυτό. Το ακούμε βέβαια, ξέρουμε ότι είναι μέσα από τις Αγίες Τριάδας, μέσα σε αυτό τον ίδιο Θεό. Αλλά το μυστήριο αυτό της Τριαδικής που είναι και ταυτόχρονα μία θεότητα σίγουρα μας ελκύει το ενδιαφέρον, αλλά από εκεί και πέρα είναι λίγο δύσκολο να μπούμε πιο βαθιά σε αυτό το θέμα. Σήμερα θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να το προσεγγίσουμε μαζί με τον Γιώργο Φουντουλάκη, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας αλλά και θεολόγος. Και Άγιο Πνεύμα, δύσκολο θέμα δεν δύσκολο είναι, θέμα. Γιώργο? Σίγουρα, και αφού σας καλησπερίσω και συγχαρώ για την ωραία εκπομπή που κάνετε, διότι τα θέματα αυτά είναι θέματα διαχρονικά, επειδή ξέρω ότι και εσείς γνωρίζετε από φιλοσοφία, έχετε ασχοληθεί. Διότι θεωρώ και το έχουμε ξαναπεί και σε κάποια προηγούμενη εκπομπή που έχουμε κάνει, ότι δύο αυτοί οι κόσμοι, δηλαδή και η φιλοσοφία και η θεολογία, συνδέονται. Έτσι λοιπόν, και πριν περάσουμε στο σημερινό θέμα, το οποίο είναι και ένα θέμα, όπως είπατε, ωραίο, και αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους. Και λίγο άγνωστο. Ναι, άγνωστο, αυτό θα κατέληγα. Τους ανθρώπους γύρω μας ξέρουν οι περισσότεροι για το Θεό, για τον Ιησού Χριστό, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Πολλές φορές ακούμε και διάφορες εκδοχές για το τι είναι το Άγιο Πνεύμα, πού συναντάμε το Άγιο Πνεύμα, και ενώ είναι πράγματα που τα συναντάμε και έχουν μεγάλη αξία και σημασία, πολλοί άνθρωποι όμως δεν έχουν ασχοληθεί, και διαβάζοντας κάποια βιβλία ή άρθρα σε εφημερίδες βλέπουμε διάφορες εκδοχές. Άρα σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο, θα αναφερθούμε και στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, αλλά περισσότερο υπό την ιδιότητα του καθηγητού της θεολογίας που έχω, στο τι είναι το Άγιο Πνεύμα και τι λέει η χριστιανική θεώρηση. Ξέρεις, υπάρχει και να ξεκινήσουμε λίγο αστεία, γιατί το θέμα είναι λίγο δύσκολο από τη φύση του και λίγο βαρύ. Πολλοί έχουν ταυτίσει το Άγιο Πνεύμα με ένα περιστέρι, και αυτή είναι η μόνη εικόνα που έχουν βεβαίως. Και γίνονται διάφορα ευτράπελα, έτσι, και κάτσε κανένα στο κεφάλι ή το νόμο το περιστέρι, αυτομάτως χρήζεται Άγιος. Το έπαθε και ο κύριος Καρατζαφέρης κάποια στιγμή. Τα φώτα πήγε και το περιστέρι κάθισε έτσι άνετα επάνω του. Και βιάστηκαν όλοι να πιστέψουν ότι είναι, ας πούμε, κάτι σαν, να σου πω, το Μέγα Βασίλειο. Λοιπόν, εντάξει, θα κάνουμε πλάκα για τον κύριο Καρατζαφέρη, αλλά θέλω να σου πω. Είναι αυτή η εικόνα που έχουμε όλοι. Το εικόνα του περιστεριού. Θα ήθελα όμως εσύ να μου πεις, έχουμε αυτή την εικόνα από την Καινή Διαθήκη, έτσι. Ναι. Πριν ναι, πάμε ναι. όμως στην Καινή Διαθήκη, θέλω να πάμε στην Παλαιά. Ναι. Και να μου πεις αν εκεί συναντάμε την έννοια του Άγιου Πνεύματος. Τη συναντάμε στη Γένεση, αν ανοίξουμε λοιπόν την Παλαιά Διαθήκη και δούμε στη Γένεση, κατά την στιγμή της δημιουργίας του ανθρώπου, θα δούμε ότι όπως καταγράφεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα παίζει σημαντικό ρόλο, διότι μετέχει κατά την στιγμή της δημιουργίας. Δηλαδή όταν, όπως μας λέει κατά την χριστιανική θεώρηση, δημιουργήθηκε ο κόσμος, ο άνθρωπος, δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα οποία είναι γύρω μας και δημιουργήθηκαμε κι εμείς σαν ανθρώπινα όντα. Λέει μέσα λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη ότι το Άγιο Πνεύμα συνέβαλε ώστε να είναι παρόν κατά τη διάρκεια της δημιουργίας, της στιγμής δημιουργίας. Το αναφέρεται ως Άγιο Πνεύμα ακριβώς. Ναι. Είναι αυτή ακριβώς η μετάφρασή του? Ναι, είναι το πνεύμα του Θεού. Ή μια δημιουργική πνοή, ή το πνεύμα του Θεού. Ναι, το πνεύμα του Θεού. Μάλιστα. Θα είναι δημιουργική πνοή. Και αργότερα μέσα από τους ερευνητές ουσιαστικά καταλήγουν ότι ήταν το τρίτο πρόσωπο, δηλαδή που σύμφωνα πάντα με τη χριστιανική θεολογία είναι Θεός. Και αυτό θα αναλύσουμε δηλαδή κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, ότι και θα δείξουμε τι λέει η Παλαιά Διαθήκη, τι λέει η Καινή Διαθήκη, ότι σύμφωνα με τη χριστιανική θεώρηση είναι, έχει τις ίδιες ιδιότητες των δύο άλλων προσώπων, δεν είναι ούτε ανώτερο ούτε κατώτερο, και θα δούμε και τις διαφορές, διότι και με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχουμε υπάρχει και μια διαφορά. Το φιλιόκουβα και όλα αυτά. Όλα αυτά θα αναλύσουμε για να ξέρει και ο κόσμος πάνω κάτω. Ωραία, να εγώ πάντως έχω μια αίσθηση ότι γενικότερα στην Παλαιά Διαθήκη δεν αναφέρεται τόσο έντονα. Δεν παρουσιάζεται τόσο συχνά. Δηλαδή, η θέληση του Θεού παρουσιάζεται κυρίως με τους αγγέλους. Mm-hmm. Ο άγγελος είναι αυτός που βάφει τις πόρτες των παιδιών, των Αιγυπτίων, για να μπορέσει να γίνει τέλος πάντων μία από τις πληγές του Φαραώ. Ο άγγελος είναι αυτός που φέρνει τη χαρμόσυνη είδηση στη Μαρία. Οι άγγελοι είναι αυτοί που παρουσιάζονται παντού, στον Αβραάμ κλπ. Αλλά το Άγιο Πνεύμα έτσι ξεκάθαρα, νομίζω ότι το πρωτοσυναντάμε στη βάφτιση του Χριστού, ή κάνω λάθος? Σίγουρα. Ή στον Ευαγγελισμό, εγώ νομίζω στη βάφτιση. Ναι, σαφώς. Έχουμε στη βάφτιση του Θεατρόπου του Χριστού, όπως τονίσαμε, υπό την μορφή του περιστεριού, που και ο συμβολισμός αυτός δεν είναι τυχαίος, θέλοντας να δείξει
ότι το Περιστέρι είναι η αγνότητα, η καθαρότητα, είναι η ειρήνη, διότι όπως θα δείξουμε στη διάρκεια της εκπομπής και θα πούμε, ένα από τα γνωρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι, ένα από τα χαρίσματα ουσιαστικά, για να χρησιμοποιήσουμε και το θεολογικό όρο, είναι η αγάπη και η ειρήνη. Έτσι λοιπόν έχουμε υπό τη μορφή του Περιστεριού, και επίσης κατά τη διάρκεια του Ευαγγελισμού βλέπουμε ότι η Θεοτόκος, η Παναγία, να κυοφορεί με θαυματουργικό τρόπο και να... Υπάρχει εκεί η υπόνοια του Αγίου Πνεύματος, που είναι, ας το πούμε, ο μεσάζοντας για να γίνει η σύλληψη, έτσι δεν ναι, είναι. Όχι υπόνοια, είναι, σύμφωνα με την πατερική θεώρηση, η Ορθόδοξη Ορθολογία είναι καθαρά με βάση το Άγιο Πνεύμα, διότι παραμένει το αϊπάρθενο, σύμφωνα με την θεολογία, και προ της γεννήσεως και κατά της γεννήσεως, δηλαδή με βάση την ανθρώπινη λογική, δεν θα μπορούσε δηλαδή να παραμένει το υπάρχον της Παναγίας, ένας όρος δηλαδή που είναι καθαρά δογματικός και θεολογικός όρος, που βλέπουμε να διαφοροποιείται αν αναλύσουμε κάποιες άλλες αίσθησεις, άλλες θρησκείες στην εποχή μας, ότι δεν το παραδέχονται. Να, τώρα βέβαια υπάρχει εδώ πέρα ένα θέμα, αλλά να μην το αναλύσουμε τώρα το υπάρχον, γιατί είναι μια άλλη εκπομπή και γιατί έχει συζητηθεί και που έχει κολλήσει το θέμα. Ας μείνουμε στο Άγιο Πνεύμα. Ναι. Εκεί που παρουσιάζεται ξεκάθαρα πια είναι στη βάφτιση του Χριστού. Έτσι. Ναι. Όπου γίνεται μάρτυρας, εμφανίζεται για πρώτη φορά το Άγιο Πνεύμα, ναι, ξεκάθαρα, και γίνεται, και ακούγεται και τη φωνή του Θεού που λέει ότι αυτός είναι ο γιος μου. Ναι. Έχουμε δηλαδή μια ζωντανή μαρτυρία εκεί. Ξεκάθαρη. Ναι, ναι. Άλλες στιγμές που το βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα. Άλλες στιγμές, ένα άλλο σημείο που είναι σημαντικό είναι αυτό καταγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό μέσα παράδειγμα ότι ο Ανανίας είπε κάποια ψέματα, είπε ένα σημαντικό ψέμα προς τον Απόστολο Παύλο και τονίζεται μέσα, θέλοντας να δείξει ότι ένα ψέμα το οποίο έχει να κάνει με το Άγιο Πνεύμα, ότι και το σημείο αυτό που υπάρχει στις πράξεις των Αποστόλων δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Δηλαδή, ουσιαστικά μέσα από κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα γνωρίζουμε και θέλει να δείξει στην Καινή Διαθήκη ότι είναι το ίδιο, είναι ισότιμο, όπως είπαμε και μέσα από τη φωνή που ακούστηκε μέσα από την γέννηση του ανθρώπου Ιησού Χριστού και με την μορφή του Περιστεριού, πάλι θέλει να δείξει και εδώ πέρα ότι την αγνότητα, καθαρότητα που τονίσαμε, αλλά ότι είναι Θεός το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό επίσης που είναι σημαντικό και πρέπει να σταθούμε είναι ότι και στις μέρες μας αυτό που... αυτό που φαίνεται σε κάθε μυστηριακή σύναξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι η μεταβολή του σώματος και του αίματος, δηλαδή ναι, το ψωμί και το κρασί που γίνεται σε σώμα και αίμα Χριστού. Άρα ουσιαστικά, και πριν προχωρήσουμε, αυτό που θα λέγαμε ότι αν δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα θα ήταν ένας απλός οργανισμός, δηλαδή δεν θα είχε λόγο ύπαρξης η Εκκλησία, διότι και μέσα από την Πεντηκοστή που εορτάζουμε αυτές τις μέρες, που βλέπουμε ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται να επιφυτίσει τους Αποστόλους και μέσα από την επιφύτιση αυτή των Αποστόλων ουσιαστικά να γλωσσολαλούν, δηλαδή... Να μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Να μαθαίνουν ξένες γλώσσες, δηλαδή γνώρισμα του Αγίου Πνεύματος ήταν να προφητεύουν, να ήταν η γλωσσολαλία, δηλαδή να λένε ξένες γλώσσες, να γίνονται ουσιαστικά θαύματα. Ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι να αποκτάνε μια παγκόσμια γνώση, ναι, ναι, που φυσικά δεν θα μπορούσε να την έχει ο άνθρωπος από μόνος του. Δηλαδή, όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο να μπορείς να καταλαβαίνεις, να μαντεύεις, να νιώθεις την πραγματικότητα γύρω σου με έναν άλλο τρόπο, να μιλάς γλώσσες που δεν έχεις μάθει ποτέ, να ξέρεις πράγματα που δεν τα έχεις μάθει ποτέ. Άρα αυτό δεν είναι μέσα στον εγκέφαλό σου, δεν είναι μια πράξη βιωματική, είναι μια πράξη μεταφυσική, να το πούμε έτσι, που οφείλεται σε αυτή τη διάχυση του Αγίου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο. Σωστά. Σωστά. Ξέρετε, αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι πολλές φορές έχει παρεμηνευτεί το γεγονός των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και της Πεντηκοστής και μέσα από την γλωσσολαλία αυτή, αυτό που είπαμε, δηλαδή με το να λένε ξένες γλώσσες. Και αν δούμε κάποιες, εντάξει δεν είναι το θέμα της εκπομπής μας, απλά το αναφέρω, ότι υπάρχουν κάποιες αιρετικές ομάδες στην εποχή μας που θεωρούν ότι αυτό γίνεται και στις μέρες μας. Δηλαδή σε κάποιες θρησκευτικές συνάξεις προφητεύουν πράγματα ή γλωσσολαλούν, αλλά... Λέω πάντα, μιλάμε σήμερα με έναν ορθόδοξο όρο, με μια ορθόδοξη ορολογία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν το δέχεται αυτό. Θεωρεί ότι αυτό γίνεται με δαιμονική επίρρεια. Δηλαδή... Κάτσε λίγο τώρα, γιατί τώρα έβαλες ένα θέμα το οποίο είναι σος. Δεν μπορώ τώρα να το περάσω έτσι αυτό. Λοιπόν, ξέρεις, έχουμε μια τάση αυτούς που παραδέχεται η θρησκεία ως Αγίους, έχει παραδεχτεί τέλος πάντων, ή τους Αποστόλους, να λέμε ότι ναι, αυτοί είχαν Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Ναι. Και να παρουσιάζονται κάποιοι άλλοι οι οποίοι
πιστεύουν ότι είναι πνευματικοί με τον ΑΒ τρόπο. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για αυτού που επικαλούνται δαιμόνου, ούτε αυτοί που, αυτούς που επικαλούνται το πνεύμα του Δία ή τη Αρτέμιδο ή δεν Σωστό, ξέρω τι. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Λέμε για αυτού που επικαλούνται το Χριστό, το, την Αγία Τριάδα κτλ. Ναι. Έχουμε μια τάση αμέσως παπ βάφτισμα. Προβληματική αυτή. Αυτή είναι έξω από την ομάδα. Αυτή είναι αιρετική, αυτή είναι δαιμονισμένη, αυτή είναι δεν ξέρω τι. Πώς ξεχωρίζουμε. Σωστά. Εδώ είναι το θέμα. Γιατί πολλοί μπορεί Σημαντικό. Να λένε. Ναι, έχετε δίκιο. Πολλοί να λένε ότι εγώ είμαι φωτισμένος, έχω άγιο πνεύμα ή μου ήρθε τώρα η επιφύτηση και καταλαβαίνω αυτό και αυτό και αυτό. Πώς το καταλαβαίνουμε, ναι. Είναι σημαντικό και είναι ένα γνώρισμα γιατί σίγουρα και οι ταμπέλες, επειδή και εσείς. Γιατί νομίζω ότι κατά στιγμές ναι. όλους μας επισκέπτεται. Σωστά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε όλους τους ανθρώπους έχει τύχει σε μια δύσκολη κατάσταση να βρίσκουν μια λύση που δεν μπορούσαν να τη φανταστούν ή να τους έρχεται μια ιδέα που δεν ξέρουν ούτε καν από πού τους ήρθε ή να βλέπουν τον εαυτό τους να αντιδράει με έναν τρόπο που δεν φανταζόνται ποτέ ότι θα αντιδρούσαν. Θετικό πάντα, έτσι. Και πιστεύω ότι εκεί όλοι λίγο έχουμε μια επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Όλοι λίγο πολύ έχουμε αυτή, δεχόμαστε κατά καιρούς αυτό το φως, όσο ανοιχτός είναι ο καθένας βεβαίως. Σίγουρα. Αυτό που είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι ένας άνθρωπος όταν διακατέχεται από το Άγιο Πνεύμα έχει να κάνει ουσιαστικά, επειδή είναι Θεός, δεν μπορεί να κάνει λάθη. Δηλαδή, αν υποθετικά τώρα λέμε ότι κάποιος άνθρωπος έχει το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να προφητεύσει, παραδείγματος χάρη, ότι αύριο θα συμβεί ένα γεγονός και αυτό το γεγονός δεν θα συμβεί. Ή ένας άνθρωπος που επίσης έχει το Άγιο Πνεύμα μπορεί να κάνει θαύματα ή να θεραπεύσει κάποιον ασθενή. Δηλαδή πράγματα τα οποία μέσα από το αποτέλεσμα των πράξεων ή των ενεργειών. Και ο Χριστός στην εποχή του που τα έκανε αυτά είπαν ότι είχε δαιμόνιο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αν βρεθεί και σήμερα κάποιος ο οποίος να θεραπεύει οι ασθενείς με AIDS, να θεραπεύει τρελούς, να λέει τι πρόκειται να συμβεί και να. Θα τον περάσουν κατευθείαν για ζουρλό ή θα πούνε ότι είναι τρελός ή θα πούνε ότι κατέχεται από κάποιο κακό πνεύμα ή είναι σατανιστής ή δεν ξέρω τι. Οπότε είναι εύκολο να γίνουν παρερμηνίες. Εσύ πιστεύεις ότι ο κάθε άνθρωπος κατά καιρούς μπορεί, έχει την επίσκεψη ή αν το θέλει τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Πιστεύω. Γιατί δεν πιστεύω ότι δρά επιλεκτικά. Δηλαδή αυτός είναι καλός πάμε, αυτός είναι κακός δεν πάμε. Πιστεύω ότι μπορεί. Δηλαδή επειδή το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές ότι επειδή εμείς σαν άνθρωποι έχουμε μέσα μας την ψυχή και η ψυχή ουσιαστικά είναι κομμάτι του Θεού. Αυτό το λέει και το λένε και οι φιλόσοφοι, το λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, το λένε ξέρω, ενδεικτικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, ότι ψυχή με τον Θεό ενωμένη. Ναι, ενωμένη. Ο Πλωτίνος που και εσείς έχετε ασχοληθεί και εγώ έχω ασχοληθεί, μιλάει ότι η ψυχή όταν δει το ωραίο, δηλαδή το αγαθό, την αγνότητα, όλη αυτή την καθαρότητα που ενυπάρχει στο ωραίο, τότε χαίρεται και δονείται ουσιαστικά. Θέλω στο μεταξύ να βλέπουμε και τα βιβλία σου, ότι έχει γράψει αρκετά, τα οποία ουσιαστικά είναι ένα πάντρεμα φιλοσοφίας και θεολογίας. Η ουσία και αθανασία της ψυχής, δεύτερη έκδοση, δεν ξέρω, εσύ τα προμηθεύεις τα βιβλία ή τα βρίσκουν κάπου. Τα βιβλία αυτά υπάρχουν στην Σόλωνος 114, εκδόσεις Γεωργιάδη, Πανεπιστημίου 57. Είναι εκδόση επτάλοφος, αλλά η έκδοση αυτή είναι αυτοέκδοση, δηλαδή την έχω χρηματοδοτήσει εγώ αυτή την έκδοση, Καλαό Τρικούπη 14, υπάρχουν δηλαδή σε κάποια κεντρικά σημεία της Αθήνας. Δηλαδή υπάρχουν σε κάποια κεντρικά βιβλιοπωλεία. Δηλαδή, κεντρικά είναι βιβλιοπωλεία των Αθηνών, ναι. Ωραία. Θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφία της ιστορίας. Η ιστορία δηλαδή είναι ένα λόγο μόνο ότι επειδή πολλές φορές δημιουργείται ένα πρόβλημα μέσα από το θέμα της ιστορίας, παρουσιάζει την ιστορία με ένα τρόπο έτσι πιο αντικειμενικό, με έναν τρόπο δηλαδή χωρίς να υπάρχει κάποια προκατάληψη ότι θεωρώ ότι μέσα στο σχολείο. Μεγάλη ιστορία η ιστορία και νομίζω ποιος την ξέρει. Φύση και σιωπή στον Πλωτίνο, νομίζω ότι ο τίτλος είναι ξεκάθαρος, έτσι. Μιλάμε για τον Νεοπλατωνισμό, για τον Πλωτίνο και τις ομοιότητες με την Αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία. Φαντάζομαι ότι μιλάς για ομοιότητες και διαφορές, κυρίως ομοιότητες. Ναι, ναι, ψάχνεις. Σαν συνέχεια ουσιαστικά θεωρώ τους δύο αυτούς κόσμους. Υπάρχουν διαφορές, αλλά θεωρώ ότι. Η έννοια του χρόνου, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, στον αρχαίο φιλοσοφικό στοχασμό και σε μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας. Τα βιβλία σου πώς έχουν γίνει δεκτά από τον κόσμο. Πιστεύω το εξής, ότι κρατάω τις ισορροπίες. Δηλαδή. Αν δούμε ότι και μέσα από τα βιβλία έχω βάλει και επιστολές των δύο αρχιεπισκόπων. Έχω βάλει επιστολές από καθηγητές του Πανεπιστημίου της Φιλοσοφίας που δεν έχουν καμία σχέση αυτοί οι καθηγητές με την Εκκλησία ή με την θεολογία. Όμως μέχρι στιγμής αυτό που βλέπω και αυτό που συζητώντας με κάποιους ανθρώπους δεν έχω δεχτεί επικριτικά σχόλια. Δηλαδή
να πει κάποιος ότι... Ότι δεν έκανες καλά τη δουλειά σου. Όχι μόνο... Ή ότι βγήκες από το... Αυτό, ναι, όχι θέμα. Εξολικρινόμαστε, κανείς δεν έχει το τέλειο. Ήταν, ναι, το λάθος το έχει μόνο ο Πάπας. Τέλος, πάμε παρακάτω. Όλοι νέοι είμαστε και όλοι προσπαθούμε να μάθουμε πράγματα. Κανείς δεν τα ξέρει όλοι, σαφώς. Σίγουρα στις επόμενες εκδόσεις θα βελτιωθούν, θα αυξηθούν κτλ. Αλλά το λέω περισσότερο από την άποψη ότι θα ήθελα να κρατήσω τις ισορροπίες αυτές. Να μην μπει κάποιος από τη μια μεριά ότι υποστηρίζω ή κάτι γενικό, δεν έχω κρατήσει ισορροπίες αυτές. Δηλαδή, προσπαθώ μέσα από τις παραπομπές. Να μην ξεφεύγεις ούτε από το ένα ούτε από το άλλο πλαίσιο, το επιστημονικό. Ναι, μέσα από τις πηγές, να δει ο αναγνώστης, να δει ο ερευνητής ότι αυτά τα οποία λέω, τα λέει εκεί, τα λέει ξέρω, ο Πλάτωνας, τα λέει ο τάδε πατέρας Εκκλησίας, ώστε να τα δει και μόνος του. Γιατί πολλές φορές στην εποχή μας υπάρχουν πολλά βιβλία, γίνεται καταιγισμός βιβλίων, αλλά δεν θεωρώ ότι όλα τα βιβλία έχουν κρατάνε την επιστημονικότητα, δηλαδή τις παραπομπές και τις πηγές. Γυρίσουμε πάλι στο Άγιο Πνεύμα, ναι, και να σου πω ότι τι λεπτή γραμμή αυτή του. Το Άγιο Πνεύμα είναι μόνο δικό μας, μην το αφήσετε το κάτω. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο, βγάζουμε πολύ εύκολα τον κόσμο από την, ανάγκη, από την διάθεση να φωτιστεί. Δηλαδή, μερικές φορές ο τρόπος που είμαστε τόσο αυστηροί σχετικά με το ποιος είναι, τι, γιατί και κρίνεται, εμποδίζει πολύ κόσμο από το να φτάσει στη φώτιση. Δηλαδή, δεν πιστεύουν πολύ ότι είναι ικανή, ας πούμε. Θα μου πεις, ωραίο είναι να έχεις ταπεινοφροσύνη, έτσι, αλλά και το να φοβάσαι να πλησιάσεις το Θεό, γιατί και το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, έτσι. Ναι. Είναι άγριο πράγμα, αλλά και το να πλησιάζεις το Θεό με τέτοια ευκολία, που δηλαδή ο καθένας μας, ας πούμε, σήμερα πήγα στο night club, έκανα, ξέρω εγώ, τα οργιά μου όλα, έφαγα, έριξα τον φίλο μου, ας πούμε, του πήρα λεφτά, έπαιξα και ένα τζόγο και μετά μου ήρθε και το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι και τόσο εύκολο, νομίζω. Ναι, αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, ότι ουσιαστικά μέσα από την καθαρότητα των πράξεων. Οι πράξεις. Δηλαδή, οι πράξεις, οι ίδιες οι πράξεις είναι αυτές που ουσιαστικά φέρνουν στον ίδιο τον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα. Δεν θεωρώ κι εγώ, ούτε με βάζω ταμπέλες, ούτε θεωρώ ότι είναι επιλεκτικό το Άγιο Πνεύμα, πάει μόνο σε αυτόν ή μόνο σε εκείνην. Θεωρώ ότι μέσα από τις πράξεις, όταν προσπαθεί κάποιος να τηρήσει κάποια πράγματα, να μην βλάψει τον άνθρωπο του και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέσα από κάποια διδάγματα, θεωρώ ότι μπορεί, ο καθένας έχει την υποδομή. Νομίζω ότι όταν το δοχείο της καρδιάς είναι καθαρό, το Άγιο Πνεύμα πάει και μπαίνει μόνο του. Δεν χρειάζεται να το φωνάξουμε. Έτσι δεν είναι. Πιστεύω, εντάξει, σίγουρα κατά την άποψή μου ότι και η επίκληση του Αγίου Πνεύματος ή των προσευχών παίζει κάποιο ρόλο. Φυσικά. Δηλαδή η ακολουθήση, η μυσταγωγία, η ερωτελεστία, όλα είναι, όλες αυτές οι πράξεις συμβάλλουν γενικότερα, γιατί αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι σαν άνθρωποι έχουμε δημιουργηθεί και είμαστε ελεύθεροι. Άρα μέσα από την ελευθερία μας, και την ελευθερία αυτή την μιλάει και ο Πλωτίνος, μιλάει και η φιλοσοφία, μιλάνε και οι πατέρες της Εκκλησίας, ουσιαστικά, γιατί το λέει και ο Πλωτίνος αυτό, ότι κάθε άνθρωπος, το κάθε ανθρώπινο όν μπορεί να φτάσει στο αγαθό, αλλά δεν πιέζεται, δεν παραβιάζεται αυτή η ελευθερία. Άρα λοιπόν, ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν, καθένας μπορεί να φτάσει ή Θεός, να έρθει το Άγιο Πνεύμα, να γίνει δοχείο του Αγίου Πνεύματος, αλλά υπό την προϋπόθεση να το θέλει και κάποια πράγματα να τα κάνει. Ναι, αλλά πιστεύω ότι μια αγνή καρδιά και ταπεινή, ναι, η οποία δεν έχει το θάρρος, ναι, ναι, να πει έλα Άγιο Πνεύμα, αλλά είναι αγνή καθαρή καρδιά. Νομίζω ότι το Άγιο Πνεύμα δεν την αφήνει έτσι. Και να πούμε σε αυτό το σημείο βεβαίως ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη αφήνεται ένα μήνυμα του τύπου: εντάξει, μην πιστεύεις σε μένα, μην πιστεύεις στον πατέρα μου, αλλά μην θίξεις ποτέ το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει αυτό το μήνυμα από τον Χριστό. Ναι, ξέρετε, αυτό ήθελα να πω και εγώ τώρα, μου έρθει στο νου ότι λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει το μυστήριο της εξομολογήσεως, ότι ο κάθε άνθρωπος, ότι αν μετανοήσει και φτάσει και μετανοήσει πραγματικά, μπορεί να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Λέει όμως μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι όλες οι αμαρτίες μπορούν να συγχωρεθούν, δηλαδή αν κάποιος βλαστημεί στο Θεό, τον Υιό, όμως αν βλαστημεί στο Άγιο Πνεύμα, αυτή η αμαρτία δεν συγχωρείται. Και πολλοί ερμηνευτές έχουν προκεφαλιάς, τα λέγαμε ουσιαστικά, το πούμε λαϊκιστή, το τι σημαίνει τελικά αυτό. Γιατί όλα συγχωρούνται μόνο η αμαρτία, μόνο η βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος δεν συγχωρείται. Αυτό που έχουν καταλήξει περισσότεροι είναι, θέλοντας να δείξει εδώ πέρα αυτό, ότι είναι το τρίτο πρόσωπο της τριαδικότητας, ότι είναι Θεός, και επειδή υπήρχαν πολλές άλλες παραδόσεις για το τι είναι το Άγιο Πνεύμα, θέλοντας να βάλει ουσιαστικά τα όρια ότι εάν κάποιος δεν θεωρεί το Άγιο Πνεύμα ότι είναι το τρίτο πρόσωπο και ότι δεν θέτει το Άγιο Πνεύμα μέσα από τον σωστό τύπο, δηλαδή ότι είναι το τρίτο πρόσωπο, τότε ουσιαστικά αποτελεί κάποιο πρόβλημα στο να ενταχθεί, στο να είναι μέλος της Εκκλησίας. Γιατί όταν δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός απλώς είναι ένας οικοδόμος, έτσι. Mm-hmm. Ο Χριστός είναι απλώς ένας κακός Μεσσίας, με εισαγωγικά όλα αυτά, ο οποίος, ναι, διατάζει.
Ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που δίνει όλη την ουσία. Την ουσία της αγάπης, την ουσία της πνευματικότητας, την ουσία... Δηλαδή, αν κάτσεις να το δεις, χωρίς το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή αυτό που διαχέεται στον κόσμο, αυτό που μοιράζεται, λείπει το βασικό στοιχείο και ο Θεός γίνεται ένας αυστηρός πατέρας, ένα πρόσωπο μακρινό, το οποίο δεν έχει επικοινωνία με τον άνθρωπο. Ουσιαστικά το Άγιο Πνεύμα που διαχέεται μέσα σε όλα, μέσα σε όλο τον κόσμο, είναι αυτό που μας ενώνει. Κόβοντας αυτό το νήμα, πάβεις να είσαι συνδεδεμένος με το Θεό. Εγώ πιστεύω ότι κάπως έτσι μπορεί να ερμηνευτεί, αλλά είναι και δικιά μου φυσικά ερμηνεία που μπορεί να είναι και εντελώς λάθος. Πάμε λίγο πιο πίσω. Ναι. Πάμε σε άλλες θρησκείες πριν από τον χριστιανισμό και πες μου αν έχουμε δει την έννοια του Αγίου Πνεύματος. Περίπου, ακριβώς. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι στα ερμητικά βιβλία που διάβαζα ότι μιλάει για έναν τριαδικό Θεό, ο οποίος είναι αρενοθύλης, ο πρώτος Θεός, γεννάει ένα γιο νου και ένα τρίτο πνεύμα, ας το πούμε, το δείχνει σαν το πνεύμα, είναι ο νους που διαχέεται στον κόσμο. Μοιάζει λίγο αυτό με την τριαδική θεότητα. Το βρίσκω στον ερμητισμό, έτσι. Ναι. Στους γνωστικούς, από ό,τι είδα, υπήρχε η Αγία Τετράδα. Ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πατέρας, μητέρα, γιος, κόρη, κατά τα πρότυπα της οικογένειας. Οι περισσότεροι θέοι όμως είναι η ένας, η πολλή. Πολύ. Εγώ αυτό που μπορούμε, που ναι, βλέπουμε ναι, αυτή ναι. την ιδέα της τριαδικότητας. Τη ιδέα της τριαδικότητας, εκεί που περισσότερο έχω μελετήσει, είναι στον Πλωτίνο, που βλέπουμε ότι να υπάρχει το αγαθό, το εν, να υπάρχει ο νους, να υπάρχει η ψυχή. Αυτή η τριαδικότητα που αναφέρεται και η χριστιανική θρησκεία. Επίσης, αυτό που βλέπουμε και στη χριστιανική θρησκεία, βλέπουμε και στον Πλωτίνο, είναι ότι από τον Θεό να γεννάται, να γεννάται ο Υιός, από τον Υιό να γεννάται το Άγιο Πνεύμα, βλέπουμε και στον Πλωτίνο από το εν να γεννάται ο νους και από το νου να γεννάται και η ψυχή. Άρα βλέπουμε ότι γι' αυτό, όπως έχουμε ξανατονίσει, το λέγαμε στο βιβλίο που έχει να κάνει με τον Πλωτίνο, ότι ο Πλωτίνος άσκησε μεγάλη επίδραση γενικότερα στο συλλογισμό τέτοιων θεμάτων, τέτοιων πραγμάτων. Ήρθε πολύ κοντά δηλαδή σε αυτή την ιδέα. Σε αυτή την ιδέα, τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, όπως ήταν ο Ιερός Αυγουστίνος, μεταγενέστεροι πατέρες και σαφώς και σε φιλοσόφους, αλλά διότι το θέμα μας είναι σήμερα περισσότερο θεολογικό, άσκησε μεγάλη επίδραση στο θέμα πώς θεωρεί το εν, πώς θεωρεί το νου, πώς θεωρεί την ψυχή, άρα στο θέμα της τριαδικότητας. Στον ερμητισμό όμως, ουσιαστικά ο πρώτος μεγάλος Θεός που είναι αρενοθύλης, είναι αρσενικός και θηλυκός, είναι τέλειος, δηλαδή είναι ολόκληρος. Ναι. Έτσι, γεννάει και τον ιό, γεννάει και το πνεύμα. Έτσι, ναι. Δηλαδή είναι λίγο πιο κοντά στη χριστιανική θρησκεία από ότι είναι πιθανός ο Πλωτίνος. Αλλά η ιδέα της τριαδικότητας υπάρχει κάπου. Και αναρωτιέμαι, υπάρχει στην Ιουδαϊκή θρησκεία η έννοια της τριαδικότητας? Γιατί έχω την εντύπωση ότι εκεί υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή ακόμα και ο Μεσσίας που φαντάζονται ότι θα έρθει και δεν είναι ακριβώς γιος του Θεού. Ναι, το ξέρω. Αυτό, με την έννοια που το νούμε εμείς, σαν αδιαίρετο, έτσι. Σαν κάτι το οποίο είναι αδιαίρετο. Όμως, ναι, πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να πω και το εξής, ότι και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι που υπάρχει μια παρερμηνία, ότι το Άγιο Πνεύμα στέλνεται μόνο από τον Θεό. Έτσι. Γιατί αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία... Πιστεύουν ότι εκπορεύεται και από το Υιό. Και από τον, ναι, και από τον είναι Υιό. Το θέμα του τσακουμού μας αυτό, ένα από τα θέματα. Διότι δημιουργήθηκε το σχίσμα, το περίφημο Φιλιόκβε. Και αυτό το οποίο, αν καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα με βάση κάποιες ερμηνείες, τότε το Άγιο Πνεύμα γίνεται υποδιέστερο. Αν δηλαδή δεχτούμε ότι και από τον Υιό στέλνεται, μοιράζεται, διαιρείται, ναι, άρα δεν είναι ένα. Δεν είναι ένα. Άρα... Λογικό αυτό ως ιδέα. Δηλαδή, άμα φεύγει από εδώ, φεύγει από εκεί, δεν είναι ένα. Δεν είναι ένα. Θα έπρεπε να είχαμε δύο πνεύματα. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει έτσι να το ξεκαθαρίσουμε... Από την άλλη, βέβαια, θα μπορούσε να εκπορεύεται μόνο εκ του Υιού κατά κάποιες παραδόσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται, μάλλον το πιο κοντινό είναι αυτό. Εκπορεύεται από τον Πατέρα, έτσι, είναι ένα. Και κάπου εδώ έχω την εντύπωση ότι θα το συζητήσουμε για να το διάλειμμα, γιατί πάμε για διάλειμμα, ότι ουσιαστικά μιλάμε για μια δύναμη, Θεός, μια ικτής, πιο ηλική αντιπροσώπευση Υιός, αυτός που είναι ο κόσμος. Το πνεύμα το οποίο διαχέεται παντού, κάτι σαν την. Νομίζω κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχει, αλλά εγώ δεν είμαι θεολόγος και δεν το παίζω και δεν θέλω κιόλας να μπω σε εκεί. Θα μας τα πεις όταν γυρίσουμε. Έγινε. Διαλυματάκι. Αγαπητοί μου φίλοι, μιλούσαμε για το Άγιο Πνεύμα στο πρώτο μέρος της εκπομπής και συνεχίζουμε τώρα στο δεύτερο. Και είχαμε φτάσει κάπου εκεί στο μυστήριο της Αγίας Τριάδας και θυμάμαι μια ιστορία που μου την είχε πει ένας γέροντας. Πολύ ωραία. Πρέπει να υπάρχει μέσα στην παράδοση Εκκλησίας ότι κάποιος προσπαθούσε να χωνέψει το μυστήριο της Αγίας Τριάδας.
Δεν μπορούσε. Τέλος πάντων, σκεφτόταν. Περπάταγε λοιπόν και έβλεπε ένα παιδάκι να ανοίγει μια τρύπα στην άμμο και να λέει, του λέει τι κάνεις εκεί. Λέει, προσπαθώ να βάλω τη θάλασσα μέσα σε αυτή την τρύπα. Και λέει, Αυγουστίνος, μάλιστα. Ευχαριστώ, αγαπητέ σκηνοθέτα, γιατί είστε θρήσκο παιδί. Λοιπόν, και τελικά του είπα, ας πούμε, ότι προσπαθώ να βάλω τη θάλασσα εδώ μέσα και όταν απάντησε αυτό δεν γίνεται ο άνθρωπος, του λέει ότι και εσύ μπορείς να βάλεις το μυαλό σου αυτό. Ναι, ξέρετε, είναι δύσκολα θέματα αυτά, γιατί είναι θέματα που έχουν να κάνουν με το δογματικό τομέα και έχουν να κάνουν με το πεπερασμένο της ανθρώπινης λογικής. Πολλές φορές όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς γίνεται αυτό, δηλαδή όλα αυτά, δηλαδή και τα τρία πρόσωπα να είναι ένα πρόσωπο. Άρα είναι θέματα δύσκολα και προσπαθούμε κι εμείς μέσα από αυτήν την εκπομπή να μπορέσουμε να γίνουμε κατανοητοί στον κόσμο και να ξεκαθαρίσουμε ώστε τελειώνοντας αυτή την εκπομπή να καταλάβει ο κάθε τηλεθεατής ότι τι είναι το Άγιο Πνεύμα και να μπορέσουμε να διαφωτίσουμε λέγοντας αυτή. Θέλω να πάμε λίγο σε αυτό το φεμινιστικό κομμάτι. Το δούμε και αυτό λίγο το φεμινιστικό κομμάτι, γιατί υπάρχει. Λέει να ο πατέρας άντρας, ο υιός άντρας, το Άγιο Πνεύμα ουδέτερο. Και υπάρχει και μια Παναγίτσα η οποία είναι πιο κάτω η καημένη το θηλυκό. Άρα εμείς οι γυναίκες είμαστε λίγο από τη θρησκεία στην άκρη, λίγο τζούσες εσείς παρά έξω. Αμαρτωλά θηλυκά ας πούμε και τα λοιπά. Δεν γινόμαστε και ιερείς πλέον, δεν μπαίνουμε και στα ιερά και τα όγια και τα λοιπά. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε ότι ουσιαστικά η γυναίκα είναι ρηγμένη στο χριστιανισμό. Και εδώ κάπου θα ήθελα να σε ρωτήσω, ο Θεός έχει φίλο? Δεν έχει φίλο ο Θεός, σίγουρα. Συμβατικά λέμε ο πατέρας, ναι, ο Υιός. Είναι συμβατικό αυτό. Μα βλέπουμε όμως και το ίδιο πράγμα λέμε και στον Πλωτίνο, ότι δίνουμε μια ερμηνεία για την έννοια του αγαθού. Λέμε ότι είναι το εν, το αγαθό. Αλλά όπως λέγει ο Πλωτίνος, ότι δεν μπορούμε να το περιγράψουμε. Έτσι και στη χριστιανική θρησκεία λέμε ότι είναι ο Θεός. Λέμε ο Υιός. Όμως παράλληλα δεν μπορούμε να πούμε. Για τον Υιό έχουμε μια καλύτερη εικόνα, γιατί ενσαρκώθηκε. Ενσαρκώθηκε, αλλά έτσι. Λέμε για τον Θεό ότι. Τον είδαμε έστω και ως άνθρωπο. Μπορεί να μην ήταν αυτή η πραγματική του μορφή, η πραγματική του μορφή να γίνει αντιληπτή με τη μεταμόρφωση, με την ανάληψη, δεν ξέρω τι. Αλλά επειδή ενσαρκώθηκε, τον αισθανόμαστε κοντά. Έχουμε υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες δηλαδή, για τον Υιό, το πώς ήταν ο Χριστός. Δηλαδή έχουμε κάποιες μαρτυρίες εκείνης της εποχής τώρα. Δηλαδή έχουμε κάποια ένδειξη τώρα ακριβώς. Πως ήταν σαφώς, μόνο το ξέρουμε γιατί έχουμε μαρτυρίες, αλλά όμως πάνω κάτω μέσα από τις μαρτυρίες μπορούμε να καταλάβουμε κατά κάποιο τρόπο πως ήταν φυσιογνωμικά και εμφανισιακά. Μπορούμε. Ή έστω πως ενσαρκώθηκε. Πως ενσαρκώθηκε, είναι να γνωρίζουμε. Πιο κοντινό μας πρόσωπο. Πιο κοντινό. Τα άλλα δύο πρόσωπα είναι τελείως άγνωστα της Αγίας Τριάδας, έτσι. Και βλέπουμε ότι έχουμε. Απλά θέλω να σπάσουμε λίγο αυτή την αντίληψη. Ο παππούλης, ο καλός με τα γένια πάνω στον ουρανό που παίζει με τις πλανήτες, του κάνει κομπολόι, ας πούμε. Ο Χριστούλης από δίπλα, γιατί υπάρχουν και αυτές οι παραστάσεις και ξέρεις, προκαλούν συγχύσεις. Σίγουρα. Και από πάνω υπάρχει και ένα περιστεράκι που κάνει τσικ-τσικ-τσικ τα φτεράκια του και ωραία, το λύσαμε το θέμα. Δεν είναι τόσο απλά, έτσι. Να μπούμε και λίγο πιο βαθιά στη θρησκεία. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι, να δεν μένουμε στα επιφανειακά. Ναι, βέβαια δεν έχει, αλλά το δίνουμε ένα συμβατικό όρο για να καταλάβουμε πάνω κάτω όταν λέμε. Για τον Θεό, γι' αυτό κιόλας βλέπουμε και την δυσκολία που υπάρχει στο γεγονός της αγιογράφησης. Πολύ σπάνια βλέπουμε σε ένα ναό να έχει αγιογραφηθεί ο Θεός. Βλέπουμε να έχει αγιογραφηθεί το Αγιο Πνεύμα, μέσα από τη βάπτιση, τον Υιό κτλ. Τον Θεό, δηλαδή, που είναι κάτι πολύ σπάνιο. Και συνήθως μέσα από κάποιες σπάνιες αγιογραφήσεις που έχουμε για την έννοια του Θεού, τον βλέπουμε να είναι. Γέροντας. Ναι, ένας γέροντας. Mm-hmm. Αλλά είναι καθαρά έτσι, με βάση την ανθρώπινη λογική. Θέλω να μπαίνουμε σε αυτά, γιατί προκαλούν συγχύσεις εκ του μειόντος. Δηλαδή, εντάξει, γιατί ο Θεός είναι άντρας. Εγώ δεν νομίζω ότι τέθηκε ποτέ. Εντάξει, βέβαια υπάρχει ένα του Γιαχβέ που έρχεται, η οποία δεν είναι και έτσι και πολύ αντιπροσωπευτική. Τέλος πάντων. Αλλά η ουσία είναι πάντως ότι ο Θεός δεν θα μπορούσε να έχει φίλο, γιατί ο Θεός πρέπει να είναι τέλειος. Σίγουρα, σίγουρα. Δεν έχει φίλο. Βλέπετε, όλα αυτά είναι παραστατικά για να τα κατανοήσουμε σαν άνθρωποι. Διότι, παραδείγματος χάρη, αυτό που βλέπουμε πολλές φορές είναι για την έννοια του παραδείσου της κολάσεως. Που πολλές φορές λέμε ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Τα καζανάκια με τα γεωλάκια και τις πυρούνες. Άρα, όλες αυτές οι εικόνες περισσότερο έχουν να κάνουν. Ξέρεις όμως τι κακό έχουν κάνει αυτές οι εικόνες. Πόσα παιδάκια τις βλέπουν στον ύπνο τους και ξυπνάνε και κλαίνε. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Είναι σοβαρά. Το ξέρω. Το ξέρω. Δεν είναι αστεία. Γι' αυτό όλοι προσπαθούμε, ο καθένας με δική του ιδιότητα και εγώ προσπαθώ και εσείς και όλοι προσπαθούμε να κάνουμε, να δώσουμε αυτά τα στοιχεία μέσα από αυτές τις εκπομπές για να κατανοήσουμε, γιατί είναι θέματα τα οποία πολλές φορές δεν ασχολούνται οι άνθρωποι μέσα από τις εφημερίδες, μέσα από τα ΜΜΕ, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα είναι καλό να διαφωτίσουμε, γιατί πολλές φορές, επειδή είμαι καθηγητής
Και έχω ασχοληθεί και με τους μαθητές, με τους φοιτητές. Ξέρετε πόσες απορίες, ερωτήματα είχε ο νέος άνθρωπος της εποχής μας, ο μαθητής, ο φοιτητής για όλα αυτά τα θέματα. Πολλοί αυτό δεν το πιστεύουν. Δεν είναι ασύγκριτα μεγάλο το ενδιαφέρον για τη θρησκεία τελικά, και επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν απαντήσεις, ο καθένας τις παίρνει από όπου τις βρει και τις παίρνει διαστευλωμένες. Και πολλές φορές ναι, ακούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Άρα είναι καλό να λέμε κάποια πράγματα τα οποία είναι τεκμηριωμένα και όχι αυτά που εμείς θεωρούμε. Αλλά τεκμηριωμένα, το εντάξει, εμείς λέμε αυτά που ξέρουμε. Ναι, τεκμηριωμένα. Εντάξει, λοιπόν, δεν είμαστε και θεοί να τα όχι, πούμε όλα. Καλά, σίγουρα, εντάξει, δεν είμαστε θεοί. Απλά, δεν είμαστε ούτε καν άγιοι, έτσι. Σίγουρα. Εννοούμε τι έχουν πει κάποιοι για όλα αυτά τα θέματα. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, πατάμε πάντα σε πράγματα τα οποία έχουν υποθεί. Γι' αυτό που λέγαμε και πριν το διάλειμμα, ότι προσπαθώ και γενικότερα να μην βάζω σε όλα αυτά τα θέματα, γιατί είναι εύκολο πολλές φορές να ξεκλειστρήσει μια προσωπική άποψη. Ναι, αυτό. Σε διαβάζω, Γιώργο, είδες. Μου έρχεται το πνεύμα. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Θέλω να μου απαντήσει 3-4 ερωτήσεις, όπως εγώ θα τις θέσω και θα κάνω του μπεκί που λένε στην κοινή. Λοιπόν, νούμερο 1. Αν υπάρχει κάτι άλλο στην αρχαιότητα που θυμίζει Αγία Τριάδα. Ναι. Οπουδήποτε, στη φιλοσοφία, οπουδήποτε. Ανέφερε τον Πλωτίνο, αναφέρε τον Ερμητισμό, διαφέρε με διάφορα. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο, τι ξέρουμε για το Άγιο Πνεύμα μετά το Χριστό και τους Αποστόλους, δηλαδή πώς έμεινε μέσα στην πατερική θεολογία, μέσα από τους Αγίους, μέσα από τους πατέρες, από τους θεολόγους και όλα αυτά. Ωραία. Και το τρίτο, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ας το πούμε έτσι, βέβαια φιλοσοφικό είναι το ερώτημα, ο οποίος διακατέχεται από το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή ποια είναι η φιγούρα αυτή, ποια χαρακτηριστικά φέρνει, τι είναι αυτό που τον ξεχωρίζει. Ας πούμε ότι, ας δώσουμε παράδειγμα, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος, ναι, αυτός έχει Άγιο Πνεύμα. Πώς θα μπορούσε να είναι αυτός ο άνθρωπος? Μπορεί να μην είναι κανένας από εμάς, μπορεί να μην υπάρχει καν, μπορεί να υπάρχει ένας στο δισεκατομμύριο. Δεν θα το αναλύσουμε τώρα, απλώς έτσι θα το δούμε, πώς καταλαβαίνουμε ότι κάποιος άνθρωπος έχει αυτή τη χάρη, έτσι. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Πρώτον, ότι μέσα από το σύμβολο της πίστεως, πιστεύω σαν Θεό, λέει και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριο των Ζωπιών. Δηλαδή, κάποια στοιχεία για το τι είναι το Άγιο Πνεύμα βρίσκουμε. Το πατρό εκπορευόμενο. Το συμπατρίκι. Ιό υποσκήμιο στο δοξαζόμενο. Το λαλί σα για τον προφητό. Που να το πούμε όλο το κομματάκι για να το ξέρουμε. Να το αναλύσουμε. Τι θέλω να πω, δηλαδή, πρώτον, και πριν το αναλύσουμε, ότι βρίσκουμε κάποια στοιχεία μέσα, το τι είναι ο πατέρα, μέσα από το σύμβολο τη πίστεω, το τι είναι ο ιό, το Άγιο Πνεύμα, αυτό που λέμε για την ανάσταση των νεκρών. Για την αθανασία της ψυχής, όλα αυτά δηλαδή τα στοιχεία ουσιαστικά συμπυκνωμένα, κωδικοποιημένα, βρίσκονται στο σύμβολο της πίστεως. Ένα λοιπόν στοιχείο είναι αυτό. Δηλαδή βλέπουμε ότι μέσα από το σύμβολο της πίστεως ότι είναι αλήθεια. Το οποίο τονίζεται με την Καινή Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα. Πάντοτε ένας άνθρωπος που διακατέχεται από το Άγιο Πνεύμα λέει την αλήθεια. Δεν μπορεί να πει ψέματα. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Δεύτερο στοιχείο είναι μια προσευχή που υπάρχει, που λέει Βασιλεία Φουράνη, παράκληθε το πνεύμα τη αληθεία του Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, τη Σαββό των Αγαθών και ζωή χωρικό, ελθέ και σκήνωσον. Δηλαδή ουσιαστικά βρίσκεται παντού. Ένα άλλο σημείο είναι ότι δεν βρίσκεται μόνο σε κάποια σημεία. Δηλαδή για να δούμε και στο τώρα και στι μέρε. Στο χρόνο ή στο χώρο. Ναι, βρίσκεται παντού. Δηλαδή αν κάποιο, όπω είπαμε, διάρκεια τη εκπομπή διακατέχεται από κάποιου καλού λογισμού, κάνει καλέ πράξει ή καθαρά καρδία, προσεύχεται, όλα αυτά τα στοιχεία. Ανά πάσα στιγμή έρχεται. Βρίσκεται δηλαδή. Και καμιά φορά να έρχεται και χωρίς να το ζητήσουμε, γιατί πρέπει να έρθει, όπως ήρθε στον Παύλο. Αν δεχτούμε την ιστορία αυτή, έτσι. Δεν ήθελε να γίνει χριστιανός, του ήρθε. Σίγουρα. Λίγο κατραπακιά. Και ξύπνησε, ας πούμε. Καμιά φορά μπορεί να μας έρχεται και λίγο κατραπακιά το θέμα όλο. Σίγουρα. Και να ξυπνάμε. Δηλαδή, μπορεί να μας κάνει και αυτή τη χάρη ο Θεός, να μας δίνει το φως του για λίγο, έτσι. Λίγο το φως του. Γιατί αυτό το οποίο είναι καταγεγραμμένο είναι ότι για κάποιες μεγάλες πατερικές μορφές, δηλαδή για κάποιους Αγίους, είτε που έχουν, όπως λέγεται, και είναι γραμμένο και σε διάφορα βιβλία, όπως λέγεται, είτε μέσα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γιατί όπως είπαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αναφέρεται στην Διαθήκη ότι ένας άνθρωπος όπου έχει την αγάπη, έχει την ειρήνη, υπάρχουν κάποια χαρίσματα, έχει την υφαλιότητα της καρδιάς, έχει μια ηρεμία ουσιαστικά, έχει την αγάπη, πολύ βασικό, γιατί γνωρίζουμε ότι η ξενική θρησκεία στηρίζεται στην αγάπη, άρα η αγάπη είναι αποτέλεσμα του Αγίου Πνεύματος και η ψυχική ηρεμία, την νευρικότητα, τα πάθη, ουσιαστικά δηλαδή αποδιώχνουν το Άγιο Πνεύμα. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος που διακατέχεται από όλα αυτά, από την ψυχική ηρεμία και την αγάπη ως συνάνθρωπο, τότε ουσιαστικά το Άγιο Πνεύμα δεν συνεπάγεται ότι θα το
καλέσει, αλλά θα έρθει σαν αποτέλεσμα όλων αυτών των πράξεων να στείλει, όπως είπαμε, να στείλει ο Θεός το Άγιο Πνεύμα σαν επιβράβευση ουσιαστικά σε εισαγωγικά όλων αυτών των ενεργειών. Δηλαδή, όπως γνωρίζουμε και αν δούμε κάποιες μαρτυρίες που υπάρχουν, ότι κάποιοι άνθρωποι που ακολούθησαν όλα αυτά, στο τέλος είχαν κάποια χαρίσματα. Τα χαρίσματα αυτά και ίδια δεν το ξέραν. Δηλαδή, και κάποιο θάρρος, έτσι. Ναι, είχαν κάποιο θάρρος. Δηλαδή, με την έννοια ότι μπορούσαν να θυσιαστούν, μπορούσαν να δεχτούν μαρτύρια και να τα αντέξουν, μπορούσαν να ζήσουν μια ζωή διαφορετική, χωρίς υλικά αγαθά, χωρίς, που και αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι δύσκολο, ας πούμε, εύκολο να ζήσει τον πατέρα Παΐσιο, παράδειγμα, λέμε τώρα, έτσι. Κάνε το, μπορείς. Δεν μπορείς. Γιατί, λοιπόν, ναι, ο Γιώτος Παΐσιος, ο Γιώτος Πορφύριος, mm-hmm. δηλαδή όλοι αυτοί που έζησαν στα χρόνια μας, αρχικά δεν ήξεραν και οι ίδιοι ότι, παραδείγματος χάρη, μπορούν να πούνε κάτι προφητικό και να γίνει ή να κάνουν ένα θαύμα. Άρα, δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα έχετε σαν συνεπακόλουθο της αγάπης που έδινε ο πατέρ Παΐσιος προς τον άνθρωπο ή ο Γιώτος Πορφύριος που έζησε τα ίδια χρόνια με τον Γιώτα Παΐσιο. Δηλαδή, αυτό λέω και είναι σημαντικό αυτό, ότι ο Θεός επιβραβεύει όλες αυτές τις ενέργειες. Δεν έχετε πάλι το Άγιο Πνεύμα όταν το καλέσουμε ή γίνει μια ειδική διαδικασία. Γίνονται κάποια δεν πράγματα. Δεν υπάρχει τελετουργικό. Ναι, γίνονται κάποια πράγματα και όταν ακολουθηθούν κάποια πράγματα, τότε. Ήταν, υπήρχε τελετουργικό για να καλέσουμε το Άγιο Πνεύμα και να έρθει. Θα ήταν λίγο μαγεία. Ότι εξαναγκάζεις να έρθει είναι μαγεία. Σίγουρα. Έτσι, δεν μπορείς να εξαναγκάσεις το Άγιο Πνεύμα να έρθει. Δεν είναι ο χύψη ή δαίμονας που τον καλείς, έτσι. Λοιπόν, να μιλήσουμε και γι' αυτό. Γιατί η μαγεία περιέχει ένα εξαναγκασμό. Ναι. Καλή ή κακή, δεν έχει σημασία. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει και καλή. Περιέχει ένα τέτοιο εξαναγκασμό. Σίγουρα. Γιατί πιστεύω η συναστροφή με έναν άνθρωπο που ήταν, παραδείγματος χάρη, ο Γιώτας Παΐσιος, τέτοιου μήκους κύματος, βλέπουμε ουσιαστικά και καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι διαφορές. Δηλαδή, αν είχαμε έναν άνθρωπο που ζούσε μέσα σε μια χωτική κατάσταση και έναν άνθρωπο που είχε το Άγιο Πνεύμα, βλέπουμε, καταλαβαίνουμε, δηλαδή, μέσα από την ηρεμία του, μέσα από τα λόγια του, μέσα από γενικότερα. Από αυτά που έβλεπε, από αυτά που έκανε. Από έκανε την ωραία του μορφή, μέσα από αυτά τα οποία έλεγε και ουσιαστικά βγαίναν. Αυτό έλεγα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ότι πολλές φορές λέγεται στις μέρες μας και κάποιοι συναθροίσεις διαφόρων ανθρώπων, διαφόρων αιρετικών ομάδων, ότι μπορούν και προφητεύουν και λένε κάποια πράγματα, ότι έχουν το Άγιο Πνεύμα, αλλά πολλές φορές όμως, εάν το υποθούν κάποια πράγματα προφητικά και δεν βγουν, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι υπό την επίρρεια του Άγιο Πνεύματος. Άρα η αλήθεια, η προφητεία. Ωραία, ένα σημείο είναι η αλήθεια. Ένα δεύτερο σημείο είναι η γαλήνη της ψυχής. Δεν μπορεί κάποιος να είναι ταραγμένος, να ξέρω, κάνει διάφορα, ας πούμε, και να έχει λαλήσει που λέμε στην κοινή και να έχει Άγιο Πνεύμα. Το δεύτερο είναι η γαλήνη της ψυχής. Το τρίτο είναι κατά κάποιο τρόπο οι πράξεις του, οι θετικές πράξεις. Οι θαυμαστές πράξεις που περικλείονται μέσα τα πάντα. Δηλαδή. Αυτό που έλεγε ο Χριστός, το δέντρο φαίνεται από τους καρπούς του. Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, όταν λέμε θαυμαστές πράξεις, να μπορεί να προφητεύσει κάποια πράγματα, να μπορεί να κάνει και το θαύμα, δηλαδή όπως έχει υποθεί και η γραφτή ουσιαστικά, ότι ο Γιώργος Παΐσιος ότι έκανε και θαύμα, δηλαδή θεράπευε ασθενείς και όλα αυτά. Mm-hmm. Άρα, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του Αγίου Πνεύματος. Ο φωτισμός, δηλαδή κάποιες στιγμές, ένας άνθρωπος που διακατέχεται το Άγιο Πνεύμα μπορεί να δώσει λύση σε δύσκολα προβλήματα. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Υπάρχει μια λάμψη στο πρόσωπο. Ναι, αυτό. Μια λάμψη. Σε τραβάει, είναι σαν ήλιος, έτσι, σε τραβάει. Το φως ουσιαστικά. Να σε ζεστάνει. Ναι. Καθαρότητα. Είτε αντιμετωπίζουμε καθημερινά τέτοιες καταστάσεις, άρα το Άγιο Πνεύμα συμβάλλει στον φωτισμό ουσιαστικά του νου να παίρνει σωστές αποφάσεις. Το Άγιο Πνεύμα διαχέεται μέσα σε τα πάντα. Πιστεύω, παντού, ναι. Στη φύση, στον άνθρωπο, στην κοινωνία, παντού. Πιστεύω, ναι, γιατί έχει να κάνει και με την ωραιότητα της φύσεως, δε αυτά που βλέπουμε, διότι αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει τελειότητα στο σύμπαν, υπάρχει τελειότητα παντού, άρα πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται παντού. Υπήρχαν οι αναγεννησιακοί που μιλούσαν για το πνεύμα του κόσμου. Το πνεύμα του κόσμου είναι ένα αντικείμενο μελέτης από πάρα πολλούς. Μπορεί να μην το καλούσαν Άγιο Πνεύμα, αλλά όλοι πίστευαν ότι υπάρχει ένα πνεύμα που διαχέεται στον κόσμο, ότι υπάρχει αυτή η πνοή, έτσι, αυτή η δροσιά, ας πούμε. Και τελικά είναι τόσο κοντά μας και τόσο απίστευτα δύσκολο να μπει μες στον άνθρωπο. Έτσι. Λες και όλοι έχουμε ένα όστρακο που δεν μπορεί να διαπεραστεί. Είναι. Και μερικές φορές ίσως και ο πόνος να είναι μια πολύ ωραία τρύπα για να μπει. Έτσι. Σίγουρα. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε επίσης είναι ότι όταν ο Ιησούς Χριστός γνώριζε τα γεγονότα και πριν φύγει,
έτσι και αναλυφθεί και ουσιαστικά φύγει από τον επίγειο βίο, είπε στους μαθητές του ότι θα πορευθέντες, θα πάτε ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο, θα γυρίσετε όλο τον κόσμο και θα βαπτίζετε τους ανθρώπους στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένα ακόμα σημείο, τα λόγια του Χριστού που υπάρχουν στην Κοινή Διαθήκη, ότι όντως το Άγιο Πνεύμα είναι ισότιμο. Αυτό που τους είπε δηλαδή, ότι τον κάθε άνθρωπο. Το Άγιο Πνεύμα υπάρχει επίσης και στο χρήσμα. Δηλαδή βλέπουμε στη βάπτιση του παιδιού ότι μετά ο ιερέας... Μπράβο. Το ξεχασμένο μυστήριο που λέγει ο πατέρας Θερμός πριν από κάποιες μέρες σε μια άλλη εκπομπή. Κρύεται μετά υπό του Αγίου Πνεύματος με το Άγιο Μύρο. Δηλαδή υπάρχει και εκεί το... Γενικά το περνάμε πολύ στα ψηλά το πνεύμα. Είναι λίγο ρηγμένο το πνεύμα. Είναι αυτό που λέγαμε. Από τους χριστιανούς εμάς εδώ. Γιατί αν δεν πει το Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά... Τα πάντα στηρίζονται εκεί πέρα. Έτσι και για να δώσουμε ένα μήνυμα, επειδή έρχεται πολύ κοντά η γιορτή και την περνάμε όλοι στα ψηλά και λέμε τι ωραία, μερικοί έχουν και αργία, τα σχολεία δεν δουλεύουν, πάμε καμιά εκδρομούλα. Έτσι να δώσουμε ένα μήνυμα ότι δεν είναι μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Έτσι, υπάρχουν και άλλες μεγάλες γιορτές, τις οποίες αν καθίσουμε και τις μελετήσουμε, ίσως να βρούμε πολύ πολύ σπουδαία πράγματα. Αλλά εδώ υπάρχει νομίζω και έτσι ένα κενό στη διδασκαλία του χριστιανισμού, είτε από το σχολείο, είτε αν θες από την εκκλησία, μπορεί να έχουν γίνει εκεί λάθη. Και περνάμε στα ψηλά πράγματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, έτσι. Ναι, σίγουρα, ξέρετε, αυτό ότι σαν γιορτή, πολλές φορές κανείς δεν έχει αναρωτηθεί όλα αυτά που είπαμε και την σπουδαιότητα του Αγίου Πνεύματος και ότι το Άγιο Πνεύμα υπάρχει παντού, υπάρχει στην προσευχή, στην καθημερινότητά μας, στη λατρευτική σύναξη, μέσα στην Ιεραποστολή, στην ανάδειξη, ξέρω εγώ, των επισκόπων, σε κάθε πτυχή. Στη γαλήνη της ψυχής. Στη γαλήνη της ψυχής, στην ηρεμία, στην αγάπη, που αποτέλεσμα της αγάπης μετά έρχονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως περιγράφονται μέσα στην Κοινή Διαθήκη. Άρα όλα αυτά δεν έχει κάτι ο καθημερινός. Στη γέννηση, στο θάνατο, στη ζωή, στη δημιουργία. Να αναρωτηθεί ο καθημερινός άνθρωπος, γιατί ουσιαστικά όλοι έχουμε μάθει από το σχολείο, το Χριστούγεννα, το Πάσχα. Αυτό το περιστεράκι εκεί που έχετε με το κελαδάκι της σελίτσας, τι ωραίο, ναι. Τον μπερδεύουμε καμιά φορά και με το περιστέρι που στείλω μου ο Νόε, εντάξει. Όλα αυτά δηλαδή, ενώ πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία και όπως τονίσαμε γι' αυτό και το λέγε στην προσευχή που όπως είπαμε πριν, το Αγίου Πνεύματος, ότι πανταγού παρόν ότι βρίσκεται παντού, αλλά κάτω από όλες τις προϋποθέσεις ουσιαστικά που περιγράψαμε. Για πες μου για το αδιαίρετο. Τρία πρόσωπα σε ένα. Ναι. Δεν θα μου πεις τώρα αν εξήγησέ το εσύ αυτό. Καλά, θα προσπαθήσουμε να δούμε τι λέμε τώρα και εμείς να πούμε κάτι. Πώς γίνεται να είναι τρία και ένα ταυτόχρονα? Εντάξει, είναι δύσκολο. Η αλήθεια δεν μπορούμε να το περιγράψουμε με την ανθρώπινη λογική. Απλά αυτό ουσιαστικά έχει να κάνει και με την. Θέλοντας να δείξει το αδιαίρετο αυτό την κοινωνία της αγάπης. Ότι τα τρία αυτά πρόσωπα είναι αλληλένδετα. Είναι και τα τρία μαζί. Δεν διαιρούνται. Δεν είναι ανώτερο και κατώτερο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σύνδεση που έχει να κάνει με την αγάπη και σε αυτό το σημείο έχει να κάνει η αγάπη που παντού διατυμπανίζεται μέσα από τη χριστιανική θρησκεία ότι είναι το Α και το Ω. Θα μπορούσε να είναι και τα τρία πρόσωπα οι τρεις ιδιότητες του Θεού. Η δύναμη του Θεού, η αγάπη του Χριστού και το πνεύμα, η σοφία ας πούμε. Θα μπορούσε να είναι και κάτι τέτοιο, να είναι συμβολικό. Ναι, όχι, πιστεύω ότι είναι γιατί ο Θεός έχει κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή κάποια ιδιώματα. Είναι άλλο τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα ιδιώματα, δηλαδή ότι είναι παντογνώστης, ότι έχει τη σοφία, έχει την αλήθεια. Αυτό έχει να κάνει ότι είναι διαφορετικό, είναι παράλληλα, είναι άλλο πρόσωπο, δηλαδή είναι Υιός και Άγιο Πνεύμα, αλλά και τα τρία μαζί μας κάνουν ένα. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή, ότι είναι, δηλαδή ο Θεός, ότι ο Υιός είναι Θεός, δηλαδή Θεός υπό την έννοια δηλαδή ότι είναι ενέργεια του πρώτου του Θεού. Γιατί πολλές φορές σήμερα ακούμε την εποχή μας. Υπάρχουν κάποιοι που λένε το Άγιο Πνεύμα ότι είναι ενέργεια του Θεού. Δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι το. Βγαίνει από το κεφάλι. Ναι, βγαίνει από το κεφάλι. Ναι. Είναι εκπορευόμενο όμως. Ναι, στέλνεται. Αλλά όμως είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι οντότητα. Αυτό είναι η δυσκολία. Πώς να περιγράψεις κάποιος. Ναι, είναι άλλη οντότητα. Αλλά παράλληλα όλα μαζί συνδέονται και γίνονται ένα. Δεν μπορούμε να το περιγράψουμε, καήκαμε. Αυτό. Αυτή τη στιγμή λέμε αυτά που γνωρίζουμε και αυτά που μέσα από τις ερμηνείες των παντών της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που λέγεται. Τι θα μπορούσε να διαβάσει κάποιος για να έρθει πιο κοντά με αυτό? Εντάξει, θα μου πεις σίγουρα την Καινή Διαθήκη. Διαβάσα την Καινή Διαθήκη. Είναι απλό το πρώτο και το καλύτερο. Άλλα κείμενα θεολογικά τα οποία θα μπορούσε να διαβάσει, θα μπορούσε να προτείνει κάτι? Πιστεύω ότι πάνω σε αυτό το πλαίσιο ότι υπάρχει
Υπάρχει φιλοκαλία των ιερών νηπτικών, η φιλοκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που εκεί υπάρχει ένα απόσταγμα, υπάρχει δηλαδή για όλα αυτά τα θέματα, την αγάπη, για την μετάνοια, κάποιοι λόγοι ουσιαστικά των πατέρων της Εκκλησίας μέσα στη Νέα Ελληνική, όπου εκεί μπορεί να βρει κανείς για όλα αυτά τα θέματα, το τι είπαν κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας. Αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο δηλαδή έτσι με... Είναι πιο χρηστικά. Πιο, ναι. Πιο κατανοητά. Πιο κατανοητά γενικότερα. Και αυτό είπα και στη Νέα Ελληνική που υπάρχουν. Διότι υπάρχουν και άλλα βιβλία. Σαφώς πρέπει να έχεις μυηθεί, να το πούμε έτσι πρακτικά, σε κάποιες έννοιες πιο βαθύτερες. Αλλά πιστεύω ότι στις μέρες μας γενικότερα γίνεται μια προσπάθεια. Εντάξει, και το βλέπω και από τα δικά μου βιβλία, αλλά γενικότερα και από άλλους συναδέλφους, όλα αυτά τα θέματα να γίνουν πιο πρακτικά. Δηλαδή, γράφοντας ένα βιβλίο, με μια δύσκολη ορολογία, όπως είναι όλα αυτά τα θέματα, αλλά προσπαθεί ο σύγχρονος ερευνητής, ο σύγχρονος συγγραφέας, να τα φέρει κατά κάποιο τρόπο λίγο στα σημερινά δεδομένα. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή βλέπω γενικότερα από τη δική μου εμπειρία και τα βιώματα, γιατί. Εντάξει, σίγουρα και όταν εγώ έκανα αυτή την προσπάθεια μέσα από τα 5 βιβλία, διότι κάνω και κάποιες εκδηλώσεις στα αυτά διαστήματα για να μπορέσω όλα αυτά να τα μεταλαμπαδεύσω στο σημερινό άνθρωπο και να δείξω ότι όλα αυτά τα θέματα δεν είναι θέματα που υπήρχαν κάποτε και απασχολούσαν κάποιους ανθρώπους. Τους αρχαίους, ας πούμε. Τους αρχαίους. Τους μεσαιωνικούς. Τους μεσαιωνικούς, όλους αυτούς. Αλλά μπορεί και ο σημερινός άνθρωπος να πάρει στοιχεία μέσα από όλα αυτά και να τα φέρει στη δική του καθημερινότητα. Και βλέπω ότι υπάρχει, όπως το είπαμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, υπάρχει ενδιαφέρον και ο κόσμος θέλει να μάθει και ρωτάει, γιατί βλέπετε το άσχημα της εποχής μας είναι ότι όταν υπάρχει παραπληροφόρηση, όταν κάποιος δεν γνωρίζει καλά κάποια πράγματα, μπορεί να οδηγηθεί σε άλλες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι σωστό δρόμο. Δηλαδή υπάρχουν, δηλαδή και στην Αθήνα πολλές φορές βλέπουμε κάποιες άλλες καταστάσεις, κάποιες αιτικές ομάδες που είναι πάρα πολλές και έχουν να κάνουν περισσότερο με την λαθασμένη ενημέρωση. Παρερμηνία. Με την παρερμηνία, κάποιος που δεν γνωρίζει κάτι οδηγείται σε άλλες καταστάσεις. Είναι δύσκολο γιατί ξέρω ότι ο μηνός άνθρωπος τρέχει πολλά πράγματα, τρέχει το πρωί το βράδυ. Και το τραγικό είναι να πιστεύει σε πρόσωπα που γίνονται κατά καιρούς μεσίες. Το να πιστεύει κάτι λάθος, αλλά να το σκέφτεται, να το δουλεύει. Να λέει, ας πούμε, ότι εγώ δεν πιστεύω αυτό που λέει ο χριστιανισμός για εκείνο το πράγμα. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή. Αυτό από μόνος του, κάποιος θα το δουλέψει, θα το δουλέψει, μπορεί να το βρει, μπορεί να μην το βρει, δεν έχει σημασία. Το τραγικό είναι να πηγαίνει να του δίνουν άλλοι λύσεις, οι οποίοι το παίζουν μικροί θεοί, και στην πορεία αναγκαστικά θα τον προδώσουν και θα βρεθεί γκρεμισμένος. Μιλώντας για τέτοιες ομάδες. Σίγουρα, γιατί εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος, όπως προείπαμε, και σίγουρα η προσωπολατρία δεν είναι καλό πράγμα. Σαφώς υπάρχουν στην εποχή μας, επειδή έχουμε. Φτάσει σε μια κατάσταση, δηλαδή έχουμε τα πάντα μέσα από την τεχνολογία. Νομίζω ότι έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, έχουμε όλα τα μέσα όταν θέλουμε να καθίσουμε, να ερευνήσουμε κάτι και μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από βιβλία. Άρα δηλαδή μπορούμε και μόνοι μας πολλές φορές να ανατρέξουμε κάτι, να βρούμε τη λύση. Να σταθούμε λίγο στο θέμα της προσωπολατρίας, γιατί έχει σημασία, έχει παίξει ιδιαίτερους ρόλους και στη θρησκεία και στην πολιτική και παντού. Ναι. Έτσι. Αν θες και στη ψυχολογία, αν θες και σε τέτοια κομμάτια. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα άνθρωπος τον οποίο τον περιμένουμε σαν Θεό να μας δώσει μια λύση. Ναι. Λοιπόν, όταν προσπαθούμε να δώσουμε τη λύση, να βρούμε τη λύση σε ένα πρόσωπο, υπάρχει ένα θέμα εκεί, έτσι. Υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με το ότι δεν έχουμε μεγαλώσει. Περιμένουμε τον μπαμπά μας να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Έτσι, και δυστυχώς νομίζω ότι όλη η ανθρωπότητα είναι γεμάτη μικρά παιδιά. Σε ευχαριστώ που ήσουν σε αυτή την εκπομπή μου, Γιώργο. Ναι. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Θα γράψεις άλλο βιβλίο ή θα μείνεις αυτό. Εντάξει, όλο και κάτι ετοιμάζω. Αντί για γράψεις και τίποτα για το Άγιο Πνεύμα. Προσπαθώ γενικότερα. Λοιπόν, θέλω πριν κλείσουμε να δείξουμε ένα βιβλίο μόνο, το οποίο μου το έστειλε ένας τηλεθεατής μου. Δεν έχει καμία σχέση με το Άγιο Πνεύμα, βέβαια. Προσπαθώ να δω τις εκδόσεις. Κάτι λέει Παύλος Εκδόσεις, αλλά δεν ξέρω. Νίκος Αργυρού είναι ο συγγραφέας. Το βιβλίο λέγεται Μετουσίωση. Το διάβασα, ήταν αρκετά καλό. Έχει να κάνει με τα αστρικά ταξίδια και όλα αυτά. Καμία σχέση, βέβαια, με τη χριστιανική θρησκεία και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο που μπορεί να σας δώσει κάποιες ερμηνείες. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Γεια σας. Γεια σας.